Συναντηθήκαμε με τις οργανώσεις των εργοδοτών. Ήταν οι τρεις πιο μεγάλες, δηλαδή ο σύνδεσμος της ανωτέρας τάξης, πολύ μεγάλες, οι ανώνυμες εταιρείες, οι λίγο πιο μικρές σε αυτή την κλίμακα και ήρθαν και οι μεσαίες, τέσσερις εργοδοτικές οργανώσεις, αν θυμάμαι καλά, από τις 5-6 που έχει ο κλάδος. Και οι άλλες βέβαια είναι ενημερωμένες και τα λοιπά. Προσπεράσαμε στη συζήτηση αυτό που έγινε εδώ με την αστυνομία νωρίτερα και μπήκαμε, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη φορά σε ακόμα πιο ουσιαστική συζήτηση όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα του κλάδου, δηλαδή την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και από την πλευρά τους οι εργοδότες, τούτη τη φορά ήταν πιο συγκεκριμένη, ακόμα πιο συγκεκριμένη στα τα μεροκάματα που προτείνουν, παίρνοντας υπόψη ότι και εμείς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που κάνουμε και κλαδικές απεργίες και άλλες έχουμε μπροστά μας, απεργίες στους χώρους δουλειάς και τα λοιπά. Δηλαδή, για να το πω λίγο, να έχετε μια εικόνα και το πόσο κουβεντιάσει αυτή την πρόταση η διοίκηση της Ομοσπονδίας, τι είπαμε πάνω σε αυτή την πρόταση, σε πρώτη φάση, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, αυτοί οι εργοδότες λένε ότι το κατώτερο μεροκάματο του εργατικού να αυξηθεί 18%. Το μεροκάματο του βοηθού τεχνίτη να αυξηθεί 28%. Και του τεχνίτη να αυξηθεί 38% από αυτά που είναι σήμερα με βάση το μεροκάματο που υπάρχει το κατώτερο. Δηλαδή μια κλιμάκωση 18, 28, 38, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι λέμε από εκεί και πέρα. Να ισχύουν οι 6 τριετίες που είναι όπως τώρα, με κάθε τριετία 5% προς αύξηση. Δέχονται και άλλα, δέχονται δηλαδή το επίδομα του γάμου, των επαγγελματικής εκπαίδευσης, καλοσχέσεις, υπόγεια, λιμενικά έργα που παίρνουν προς αυξήσεις από 5% κτλ. Συν αυτό που ισχύει από 1η-1η-22 με την αποζημίωση της απόλυσης που εξομοιώνεται και η αποζημίωση που παίρνουμε εμείς οι οικοδόμοι εφόσον έχουμε έναν χρόνο δουλειάς σε έναν εργοδότη με την αποζημίωση στην υπαλληλική, δηλαδή δεν παίρνουμε μεροκάματα τώρα, θα ξεκινάμε από τον έναν μισθό για έναν χρόνο δουλειάς και υπάρχει μια κλιμάκωση, έχουμε μια... Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη πρόταση πάνω στην πρόταση που είχαμε καταθέσει εμείς για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Όμως υπάρχουν και το είπαμε πάνω, και προβλήματα και εμπόδια για να συζητηθεί και παραπέρα σε αυτή την ουσία και να δούμε πού θα καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση. Γιατί οι εργοδότες λένε ότι αυτή η σύμβαση που θα πρέπει να υπογράψουμε πρέπει να έχει έναν πιο μακρύ χρονικό περιορισμό, δηλαδή να μην είναι μονοετής που λέγαμε και κάναμε όταν υπογράφαμε τις συμβάσεις, αλλά να είναι παραπάνω. Αυτό το αντικρούμε η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, το αντέκρουσε αυτό το επιχείρημα με συγκεκριμένα επιχειρήματα που δείχνουν ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί ο κλάδος σε μια πιο μακρόχρονη σύμβαση, εν πάση περιπτώσει επειδή παίρνει κάποια μεροκάματα που βελτιώνουν τη σημερινή κατάσταση και θα αποτυπωθούν και στο ΙΚΑ πολύ περισσότερο άμα αυτή η σύμβαση γίνει και υποχρεωτική, γενική. Θα κουβεντιάσουμε παρόλα αυτά στα διοικητικά συμβούλια και συμφωνήσαμε το εξής, ότι θα γίνει μετά από τα επιχειρήματα που βάλαμε εμείς γιατί πρέπει να είναι η σύμβαση να έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο και τα λοιπά, αλλάζουν τα πράγματα. Αν είχαν τη διάθεση να κάνουν το ωράριό μας και το μεροκάματο που προτείνουν να το κάνουν 6ωρο, 5ήμερο, 30ωρο, φανταστείτε, καταλαβαίνετε όλοι ότι θα κουβεντιάζαμε σε άλλη βάση και στο χρόνο εφαρμογής της σύμβασης. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό τώρα, ούτε είμαστε σε αυτή τη φάση. Λέω όμως ότι θα κουβεντιάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, θα γίνει ενημέρωση και του κλάδου όπως γίνεται ενημέρωση εδώ. Θα κουβεντιάσουν και οι εργοδότες με τα επιχειρήματα που έχουμε βάλει εμείς και τα δικά τους επιχειρήματα και πολύ σύντομα θα έχουμε καινούργια συνάντηση και διαπραγμάτευση για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Σε κάθε περίπτωση, συνάδελφοι, αποδεικνύεται το εξής, ότι όταν ο κλάδος βρίσκεται σε αγωνιστική κίνηση και σε συνθήκες που ανεβαίνει
τη δουλειά. Δεν είμαστε σε συνθήκες ανεργίας, αλλά το κριτήριο το βασικό είναι όταν ο κλάδος βρίσκεται σε αγωνιστική κίνηση, αυτό που κάνουμε δηλαδή με την απεργία στις 4 Νοέμβρη, την πανοικοδομική, την απεργία σήμερα, 6 του μηνός που έχει πανεργατική πανελλαδική απεργία και πάλι πρέπει να νεκρώσουν τα γιαπιά, οι χώροι δουλειάς, σε καμία μεγάλη εταιρεία να μην μπορεί να λειτουργήσει το έργο της και τα εργοτάξια. Αυτό που θα κάνουμε και την Πρωτομαγιά και στη συνέχεια με οξύνοντας την ξελαδική μας παρέμβαση, αυτό μπορεί να μας φέρει σε καλύτερη θέση και στις διαπραγματεύσεις και σε, αυτά που, και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, συνάδελφοι, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, να επιβάλλουμε το δίκαιο μας και αυτό και να κερδίσουμε. Εδώ δεν είναι να μας χαρίσει κανένας τίποτα. Εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ό,τι πάρουμε θα το κερδίσουμε. Το κερδίζουμε με τον αγώνα μας. Και σήμερα έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα σε όλη τη χώρα και αυτός ο αγώνας και αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα σε επίπεδο διαπραγμάτευση. Πρέπει να μπολιάσουν τη συνέχεια. Και νομίζω ότι με αισιοδοξία πρέπει να πάμε σε αυτή τη μάχη και σε αυτό το στόχο που έχουμε να υπογράψουμε κλαδική σύμβαση εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα και νομίζω ότι έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις και από αυτά που λέγαμε το πρωί να το πετύχουμε αυτό. Άρα όλοι εμείς που είμαστε εδώ και πολύ περισσότεροι που θα γίνουμε αύριο πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλα περνάνε από τα χέρια μας και μπορεί να μην κάνουμε θαύματα για να αλλάξουμε τη ζωή μας, αλλά θα βάζουμε τις βάσεις για να την αλλάξουμε τη ζωή μας, να την βελτιώσουμε και να την αλλάξουμε, να κάνουμε ακόμα και θαύματα. Εμπιστοσύνη λοιπόν στην Ομοσπονδία μας, τα συνδικάτα μας και προχωράμε μπροστά. Να είστε καλά. Μπορείς, εσένα, γρανάζει δεν γυρνά, εργατή, μπορείς, οριζοθετικά. Μπορείς, εσένα.